Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Και είμαστε εδώ με τον Χρήστο. Και τον Μιχάλη. Και ήρθε επιτέλους η κατάλληλη εποχή για τον κοκτέιλ που θα δούμε σήμερα. Τι ήρθε, Μιχάλη? Ήρθε πάλι ο χειμώνας. Χρήστο, ποιο είναι το κοκτέιλ το οποίο θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα γκλουβάιν και ένα μαλουάιν. Το οποίο προέρχονται από πότε, Μιχάλη? Αν δεν κάνω λάθος, προέρχονται από τον 2ο αιώνα μετά Χριστό. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όπου εκεί για πρώτη φορά αρωμάτισαν και ζέσταναν το κρασί τους. Πάρα πολύ. Και όλοι ξέρουμε βεβαίως τον υποκρατικό είναι το πρώτο αρωματισμένο. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μία εντελώς διαφορετική τεχνική. Μία τεχνική που έρχεται από τα βάθη της Ασίας. Κατσαρολάκι! Ελάτε τώρα, δεν ήταν τόσο χαλιά. Κατσαρόλα λοιπόν, αδειάζουμε μία φιάλη κρασί. Εμείς θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρης. Εσείς μπορείτε να βάλετε περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα πόσο γλυκό ή λιγότερο γλυκό το θέλετε. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά μας, όπου εμείς έχουμε επιλέξει να βάλουμε δάφνη, κανέλα, μοσχοκάριδο, μπαχάρι, κάρδαμο, μαύρο πιπέρι και ροζ πιπέρι. Και βάζουμε αυτή τη φοβερή μας κατσαρόλα να ζεσταθεί. Και όσο περιμένουμε να ζεσταθεί το φοβερό μας γλουβάιν, ετοιμάζουμε τα ποτήρια μας. Καλό είναι το γλουβάιν να το μοιράζετε, όπως η αγάπη. Προσθέτουμε την καρνιτούρα, όπου είναι κανέλα, μήλο και αρωματίζουμε με πορτοκάλι. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το φοβερό μας γλουβάιν. Πρώτο ποτηράκι, δεύτερο ποτηράκι. Ήσυχο Χρήστο, έλα εδώ, Χρήστο. Φεύγω και αφήνω τον Χρήστο να κάνει την δική του παραλλαγή. Μην νομίζω ότι θα την κάνει. Καλό χειμώνα πάνω απ' όλα. Η συνταγή που θα δούμε είναι ένα μεριδοποιημένο mulled wine. Ποτήρι κρασιού, 15 ml λικέρ κεράσι, Kirin Cherry Liqueur, 20 ml Pice Drum Sailor Cherry. Αντί να τοποθετήσουμε ξεχωριστά τα μπαχαρικά μας, θα έχουμε συμπυκνώσει σε ένα σιροπάκι και θα βάλουμε 15 ml. Αγκοστούρα Aromatic Bitters, 2 δάσεις. Τελειώνουμε το κοκτέιλ μας με 150 ml κόκκινο κρασί. Από τη στιγμή που μιλάμε για ατομικές μερίδες ποτού, μπορούμε να θερμάνουμε το mulled wine μας στο ακροφύσιο στη μηχανή του καφέ. Θα το γρανίρουμε με μία ροδέλα πορτοκάλι, ένα ξύλο κανέλας και ένα αποξηραμένο τριαντάφυλλο. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα αρωματισμένο κρασί το οποίο το έχουμε ενισχύσει κιόλας με το λικέρ και ένα ρούμι. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι πιο δυνατό από αυτό που σας έδειξε ο Μιχάλης. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο δυνατό, αλλά σίγουρα το δικό μου ήταν ό,τι πρέπει για την περίπτωσή μου. Για μας δεν θα πούμε. Αυτά τα δύο φοβερά κοκτέιλ, ένα γλουβάιν και ένα mulled wine. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια και πιο σημαντικό απ' όλα, τις δικές σας συνταγές για ζεστό κόκκινο κρασί. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Καλό χειμώνα, δεν λέμε καλή χρονιά. Καλά Χριστούγεννα. Τσάω.